Και μια που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτές τις ημέρες, το οποίο νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει, και μιλάμε για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μιλάμε, Στέργιο, για μια προσπάθεια η οποία ξεκινήσει από τον Ιβάν Σαββίδη εδώ και περίπου ένα χρόνο, μιλάμε για μια σύσκεψη η οποία έγινε χθες με πρωθυπουργική πρωτοβουλία, ναι, και με παρόντες όλους τους εκπροσώπους των θεσμών και τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, ένας εκ των οποίων είναι μαζί μας, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Κούβελα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας, στους ακροατές μας, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ακροατές που ακούτε και εμείς, βέβαια, έτσι. Βέβαια, όλους, τους πάντες. Καταρχήν, ο Δημήτρης δεν ξέρει ποιος είμαι τώρα που μιλάω. Είμαι ο συνάδελφος που κάνουμε μαζί διακοπές το πολύχρονο. Να το. Μπροστά. Όπα. Με τα τέσσερα χρήματα. Όχι χρήσανθος. Ο Ηλίας, όχι ο Ηλίας. Ο άλλος. Ο Ηλίας όμως με τα γυαλιά αυτός. Μου θυμίζεις ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχε διακοπές. Να το. Και δεν έκανε. Συναντηθήκαμε. Μία φορά ένα Σαββατοκύριακο πήγε. Εκεί μπροστά. Ένα αυτό ήταν. Ένα αυτό εκεί της Παναγίας. Μόνο. Να το. Και στον αίμο, βέβαια. Και η ανάγκη για, και η ανάγκη για ξεκούραση στο πολύχρονο, λοιπόν. Βέβαια. Να τα πούμε όλα έτσι τελικά. Γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Κύριε Κούβελα, αν μπορείτε, σας παρακαλώ λίγο να μιλάτε στο ακουστικό λίγο καλύτερα. Σας ακούμε λίγο. Μήπως μιλάτε από κανένα hands free ή τίποτα τέτοιο. Καταλαβαίνω. Είναι καλύτερα τώρα. Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Ναι. Εντάξει. Βρίσκομαι στην Αθήνα και στη Βουλή. Α, και μάλιστα. Εδώ δεν είναι πάντα εύκολο. Ναι, να φωνάζεις, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο, ναι. Λοιπόν, χθες έγινε μια σύσκεψη σημαντική για το γήπεδο. Βλέπω ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσει τελικά το θέμα γρήγορα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι η χθεσινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες που αναφέρατε έγινε στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου που έχει καθιερώσει, ναι, ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα και περιφέρεια. Πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη που δίνεται ειδικό βάρος, υπάρχουν ειδικά ζητήματα, να μην αναφερθούμε σε αυτά. Έρχομαι κατευθείαν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, mm-hmm, το οποίο πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που προβλέπεται τα επόμενα 2-3 χρόνια στην πόλη μας. Ήταν σε συνέχεια, η κουβέντα που έγινε χθες, σε συνέχεια τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, mm-hmm, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η συνάντηση αυτή, όπως είναι γνωστό, γιατί ακολούθησαν σχετικές ανακοινώσεις, mm-hmm, έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Φυσικά το κύριο θέμα στο μενού ήταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η ερώτηση του Πρωθυπουργού ήταν προς τους παράγοντες της πόλης, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στη διαδικασία που θα οδηγήσει στην τελική φάση, που είναι η έγκριση του σχεδίου, του ειδικού χωρικού σχεδίου, για το πώς θα διαμορφωθεί εκεί πλέον όχι μόνο το γήπεδο το καινούριο, αλλά και ο χώρος γύρω από το γήπεδο, και φυσικά στη σχετική άδεια, ναι, την οικοδομική, που κάποια μέρα πρέπει να εκδοθεί, να φτάσει στα χέρια του ΠΑΟΚ και να πει κανείς ότι τώρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Και παράλληλα να είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι φορείς, βλέπετε περιφέρεια. Και Δήμο Θεσσαλονίκη, να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα άλλα έργα γύρω-γύρω, τα υποστηρικτικά. Όλο αυτό λοιπόν θα είναι ένα μεγαλύτερο project, όπου θα συμμετάσχει, πέρα από τον ιδιώτη επενδυτή ΠΑΟΚ στην, ναι, προηγούμενη περίπτωση, ναι, θα συμμετάσχει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η ελληνική πολιτεία με τον τρόπο της, διότι θα έχει προηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο εδώ στην Αθήνα η έγκριση των σχεδίων αυτών, και βέβαια θα καταλήξουμε σε ένα προεδρικό διάταγμα. Σωστά. Όπου θα δώσει το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς, χρειάζονται πολύ καλή συνέργεια και συνεννόηση. Σωστά. Και βέβαια πάνω απ' όλα ταχύτητα. Επειδή υπάρχει μια επιτροπή, περιφέρεια, δήμος, εννοείται οι ανάλογες υπηρεσίες, έτσι, ναι, 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 ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος που συμμετέχουν. Σωστά, εννοείται, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, αυτή η επιτροπή έχει συνεδριάσει και θα συνεχίσει να είναι σε επικοινωνία και συνεργασία, mm-hmm, έτσι ώστε οι χρόνοι
να τρέξουν το συντομότερο δυνατό. Σας βεβαιώνω ότι το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο των όλων μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτή η υπόθεση να εξελιχθεί πολύ γρήγορα είναι πάρα πολύ ψηλό. Και ναι, θέλω με την ευκαιρία αυτός ο μύθος, ο οποίος καλά κρατεί νομίζω για κανένα χρόνο τώρα, από τότε δηλαδή που η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, είπαν ότι προχωρούμε αποφασιστικά και καταθέτουμε τον φάκελο. Ναι. Αυτά γίνονται πριν από κανένα χρόνο περίπου. Σωστά. Καταθέτουμε λοιπόν τον φάκελο για τη νέα Τούμπα. Από τότε ξεκίνησε ένας μύθος ότι η νέα δημοκρατία δεν είναι τότε αντιπολίτευση. Θα εμποδίσει το έργο. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα τότε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι φιλικός, έχει άλλα ενδιαφέροντα, έχει άλλα συμφέροντα. Όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι μόνο κακό έκανε και κάνει στην υπόθεση. Στην προσπάθεια. Με χαρά βλέπω ότι αυτός ο θόρυβος, αυτός ο ψήφιρος καφενείο εννοώ, ναι, έχει καταλαγιάσει. Γιατί συμβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, προεκλογικό ήταν αυτό τώρα από την άλλη πλευρά. Εντάξει, όλοι το αντιληφθήκαμε στην πορεία. Ναι. Έλεος όμως. Και όταν λέγαμε ότι όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, θα σας πω όλων των κομμάτων, αυτό δεν μπορεί να πω κάποιος από εμάς, ναι, το ναι, ενδιαφέρον για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή για την ομάδα. Εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμη και αυτοί που δεν είναι φίλοι ή οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, έχουν ενδιαφέρον, γιατί βλέπουν ότι είναι πραγματικά μία υπόθεση, μια επένδυση, ξαναλέω, η μεγαλύτερη ιδιωτική που θα γίνει, που θα τονώσει κυριολεκτικά την οικονομία της πόλης. Όχι μόνο την περιοχή της Τούμπας, και δεν θα δώσει φτερά μόνο στο ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε όλοι μας εμπειρίες από άλλες πόλεις και αθλητικούς συλλόγους, μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, την Μπάγερν και την Ντόρτμουντ στη Γερμανία, στους συλλόγους της Ιταλίας και της Αγγλίας, που τα γήπεδά τους είναι ταυτόχρονα αθλητικοί χώροι, είναι αθλητικά κέντρα, είναι εμπορικά, στις μπουτίκες, ναι, γίνονται, αναπτύσσονται δραστηριότητες. Είναι σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, προσελκύουν τουρίστες. Πήγαμε, ας πούμε, οικογενειακώς στην πόλη του Ντόρτμουντ, βρεθήκαμε εκεί και δεν σας κρύβω, αυτό που μας έμεινε είναι η επίσκεψη στο γήπεδο του Ντόρτμουντ. Στα κυτρινόμαυρα, το είπα εγώ. Και στα παιδιά μου, ναι. Τα παιδιά μου έτσι φοράνε λοιπόν την κυτρινόμαυρα φανέλα του Ντόρτμουντ, εκτός από την ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ κατά τα άλλα, φοράνε και αυτοί. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην ψωνίσουμε και μια φανέλα όταν βρεθήκαμε εκεί. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θα δώσουν όθηση και στην οικονομία της πόλης μας και όθηση στην τουριστική κίνηση και το ενδιαφέρον, χώρια που μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα θα έχει δουλέψει ένας μεγάλος κύκλος από σχετικές ειδικότητες, από κατασκευαστές, από εργάτες κάθε είδους, προμηθευτές, και να μην ξεχνάμε ότι αυτό το μεγάλο έργο συνδυάζεται με παράλληλη αναβάθμιση του Καφταζογλίου σταδίου, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους τουλάχιστον, ναι, μέχρι να γίνει το γήπεδο. Εκεί λοιπόν είναι ένα άλλο κομμάτι της μεγαλύτερης συμφωνίας πακέτο που θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν σας δίνω κάποια κρατικά μυστικά, έτσι, αυτό είναι γνωστό ότι συμβαίνει. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και το Καφταζόγλου, το οποίο δεν έχει δυνατότητα σήμερα να φιλοξενήσει αγώνες καν Europa League, δεν έχει προδιαγραφή UEFA. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι μια επένδυση που θα μείνει στην πόλη προς όφελος της πόλης. Είναι ένα κρατικό στάδιο. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία προς στιγμή, νομίζω, για το ποιος θα καλύψει τα έργα, το σύνολο των έργων. Αν όχι το σύνολο, ένα κομμάτι από αυτά. Καταρχήν εκεί δεν υπάρχει ακόμη διοίκηση. Εντάξει, θα υπάρξει διοίκηση. Θα μπει διοίκηση και μετά θα λυθεί αυτό. Και αν θα συμψηφιστούν με μισθό. Αυτό ακριβώς. Αυτή η κουβέντα είναι σε εκκρεμότητα, αλλά πιστέψτε με, θα είναι το τελευταίο. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα είναι το τελευταίο που θα προβληματίσει. Μόλις θα έχουμε διοίκηση, εγώ πιστεύω ότι θα τρέξει γρήγορα, θα τρέξει, ναι, και είναι στα πλαίσια, νομίζω, της ανταπόκρισης που έχει δείξει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σε αυτή την υπόθεση. Και φυσικά εξυπακούεται τώρα η περιφέρεια και της Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μην το συζητάμε, αυτά είναι αυτονόητα. Είναι γνωστό και στα συμβούλια περιφερειακό και δημοτικό το project του ΠΑΟΚ, έχει παρουσιαστεί. Άρα λοιπόν υπάρχει η βούληση δεδομένη όλων των φορέων, ναι, να τρέξει αυτή η επένδυση. Ξαναλέω,
δεν έχει να κάνει, δηλαδή είναι η τελευταία φορά που θα αναφερθώ σε αυτό, δεν έχει να κάνει με πολιτικές σκοπιμότητες, δεν έχει να κάνει αυτή η υπόθεση με πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να γίνει το έργο. Και το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο φέτος να κρυφθεί στους αγωνιστικούς χώρους. Κύριε Κούβελα, υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Λέμε γρήγορα. Το γρήγορα τι σημαίνει, για μένα σημαίνει άλλο, για μένα. Υπάρχει, έχετε δίκιο. Και εδώ δεν θέλω να τρομάξουν οι ακροατές, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία και η διοίκηση του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται, πως δεν μπορούν να γίνουν πριν περάσει αυτή η διετία τουλάχιστον. Γι' αυτό και θα υπάρξει πρόβλεψη με την κατάσταση εντός εισαγωγικών της έδρας του ΠΑΟΚ και αγωνιστικά τουλάχιστον στο Καστατζόγλιο, διότι αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ο ορίζοντας είναι λοιπόν διετία πλάς. Στόχος είναι στις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, όχι αυτή που τρέχει τώρα, όχι αυτή. Ναι, την άλλη. Το 2021. Και στις άλλες, και 2021-2022, εκεί στο τέλος εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο χρονιές στο Καστατζόγλιο. Αυτό νομίζω, δεν είμαι ο αρμοδιότερος να σας το απαντήσω. Ναι, εντάξει, είναι πιθανό. Έτσι, φέτος στην Τούμπα, δύο χρόνια μετά στο Καστατζόγλιο και στη συνέχεια στη Νέα Τούμπα. Αυτός νομίζω ότι είναι ορίζοντας. Και για να συμβεί φυσικά... αυτό σημαίνει ότι πρέπει στους επόμενους μήνες να υπάρχει το προοδικό διάταγμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει το γκρέμισμα και την ανέγερση του επίπεδου. Στους επόμενους μήνες δεν θα είναι, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι, η πλευρά του ΠΑΟΚ, ναι. Οι οποίοι τρέχουν, είμαι βέβαιος ότι τρέχουν πάρα πολύ συστηματικά αυτό το project όπου και όπως πρέπει. Ναι. Και αν θέλετε, η κουβέντα που κάνουμε για τη χθεσινή, για το χθεσινό ενδιαφέρον που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Σαββίδη, είναι ακριβώς στη λογική ότι υπάρχει αυτό το αμέριστο ενδιαφέρον για να τρέξουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, μέρα-μέρα, αυτό είπαμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα βέβαια να πούμε ότι και οι ακροατές μας θέλουν μηνύματα, λέει παιδιά, λέει και για τις άλλες ομάδες λέει να γίνει τίποτα όμως. Κάποια στιγμή θυμάμαι. Και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Ο Άρης έχει μια διαδικασία για το σκέπαστρο στο Βικελίδης. Ναι, θυμάμαι πριν από ένα εξάμηνο, όχι περισσότερο, ότι έφτασε τουλάχιστον στα αυτιά μου σκέψεις από την πλευρά του Άρη για το νέο Χαριλάου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Υπάρχει, ναι. Αυτό εδώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμη σε βαθμό ορίμανσης, οριμότητας, τέτοιο που να μπορούμε να συζητάμε να υπάρχει ένα. Δεν σπάθιο. Έχει βρει τη χρηματοδότηση ο Άρης ακόμα. Μόλις την βρει. Η μακέτα υπάρχει όμως το δούτο. Δεν είναι κρίσιμο και αυτό. Φυσικά, βέβαια. Όνειρα επιβάλλεται να έχουμε. Γιατί αυτή θα είναι η βάση, θα είναι ο σπόρος για να φτάσουμε μια μέρα και στην υλοποίηση. Αλλά φυσικά εξυπακούεται. Για τον Ηρακλή, τι να πούμε τώρα. Για τον πολύπαθο Ηρακλή, θα μας πιάσουν νομίζω τα κλάματα. Πριν πάτε στον Ηρακλή, ναι. Για τον Άρη υπάρχει ένα θέμα το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση προεκλογικά, το παλέ. Και μια διαδικασία συζητήσεων και μάλιστα και διαρροές, ναι, ότι το δώσαμε στον Άρη και το πήρε ο Άρης, ναι. και να υπάρχουν και ξεφωνητά από τους άλλους, σας δώσαν το παλέ, δικό σας είναι και το πήρατε, και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση. Έπεσε πάνω σε εκλογές, επειδή ξέρω ακριβώς το ζήτημα, ήταν καθαρά προεκλογικό. Θα γινόταν, τίποτα δεν γινόταν με τους όρους που ήθελε. Μα όταν έλεγε να αναλάβει ο Άρης όλα τα έξοδα του Αλεξανδρίου, τι να γίνει. Ο Εραστέχνης Άρης δεν μπορεί να πληρώσει το πλάι της Βικελίδης. Θα πλήρουν όλα τα έξοδα του παλέ, 400 χιλιάρικα έξοδα που ήθελε. Εκεί είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει λίγο η κυβέρνηση. Ναι. Σε συνεργασία με τον Άρη, και νομίζω ότι έχετε και τη δυνατότητα με τον Λευτέρη Αρβανίτη, που είναι πλέον πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη, να υπάρξει μια συνεννόηση στο θέμα πάνω. Αυτό θεωρείστε το δεδομένο ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και πολύ καλή διάθεση, γιατί τα πάρε δώσε και τα σούπα μούπες, ειδικά όταν είναι προεκλογικά ή εν πάση περιπτώσει εντάσσονται στα πλαίσια πολιτικού παιχνιδιού, είπαμε ότι πρέπει να είναι πολύ μακριά, γιατί δεν είναι σοβαρές βάσεις για να υπάρξει αθλητική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, χωρίς τώρα να καταλογίζουμε ευθύνες σε όποιους κάνανε την κουβέντα αυτή, ναι, πάμε να δούμε αύριο ποια διοίκηση του Άρη
θα υποβάλει έναν σοβαρό φάκελο, γιατί σωστά αναφερθήκατε και στο ζήτημα των εξόδων. Εντάξει, να σου παραχωρήσουμε κάτι σε οποιονδήποτε, μπαίνουν σε σειρά ζητημάτων. Μπορεί να το συντηρήσεις. Θα αναλάβεις ένα κομμάτι και το υπόλοιπο παραμένει, δεν ξέρω, στην ευθύνη κάποιου άλλου. Σας θυμίζω ότι στο παλέ, κάτω, στα σοφικά του, ας το πούμε, στο υπόγειο, κάτω από, στο υπόγειο. Η Ομοσπονδία, να το πούμε, ναι. Το υπόγειο και η Ομοσπονδία είναι μια κυψέλη. Έτσι. Όπου πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες τρέχουν καθημερινά. Εκεί προπονούνται πρωταθλητές όλων των ηλικιών. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ πίσω, ναι, σε περιβάλλον και εγκαταστάσεις. Δηλαδή να προπονούνται μικρά παιδιά χωρίς εξαερισμό, χωρίς φωτισμό, χωρίς... Είναι θέματα, είναι πράγματι. Στίβος, ρυθμική πυγμαχία είναι εκεί που γίνουμε συχνά, τα βλέπουμε τα παιδιά, είναι όντως... Τι να λέμε, είναι πολύ στενάχωρο. Σπριντ κάνουν στο υπόγειο, σπριντ. Πάλι δεν... Μπράβο, κάνε σπριντ. Το μόνο έτσι που είναι αξιοπρεπές είναι το ταρτάν πάνω στο οποίο τρέχουνε. Τα υπόλοιπα όλα είναι για να στεναχωριέσαι. Θέλω να πω ότι πριν... Παρ' όλα αυτά, χωρίς τον Άρη, θα γίνει και εκεί ό,τι έγινε στο Καφτατζόγλιο. Θα ρημάξει τελείως. Γι' αυτό πρέπει και να αποδοθεί και μια δεν έχετε εσείς ευθύνη φυσικά, ούτε η προηγούμενη ούτε η προπροηγούμενη κυβέρνηση, και μια ισότητα, να το πούμε, στην πόλη. Διότι υπήρξε γήπεδο στον ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι η ομάδα η οποία πραγματικά δόξασε την πόλη με τον μπάσκετ, δεν πήρε το παραμικρό όλα αυτά τα χρόνια. Το παραμικρό. Και πληρώνει και ένα ενίκιο αρκετά μεγάλο, κύριε Κούβαλα. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Τώρα το πληρώνει σε εισαγωγικά, για να είμαι δίκαιος, σε εισαγωγικά, γιατί χρωστάει αρκετά. Εμείς τα λέμε, Κώστα. Τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς τα λέμε, δεν κάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά. Με τον νόμο Βενιζέλο. Με τον νόμο Βενιζέλο. Φυσικά. Ωραία. Το νόμιμα, ποσοστά. Επειδή τα οικονομικά της υπόθεσης μπορεί να εκθέσουν κάποιους. Ναι. Καταλαβαίνετε τι. Ναι, ξέρω μια χαρά. Μα το είπα και μόνος. Το είπα. Το κρίσιμο είναι να δίνονται οι ευκαιρίες, πρώτα απ' όλα να κινούμαστε στη λογική του να δίνονται ευκαιρίες. Φυσικά και όποιος αποδίδει, και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, να μην δυσκολεύεται αλλά να διευκολύνεται. Σωστά. Από την πολιτεία εννοώ. Ναι, ναι. Και όταν μιλάμε για εμβληματικούς συλλόγους, χωρίς να γίνεται διάκριση σε βάρος άλλων λιγότερο, ναι, δυνατών συλλόγων, και έτσι πρέπει. Σήμερα που μιλάμε, ή κάθε περίοδο, να πρέπει να διευκολύνονται όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί αυτό, πολύ σωστά παρατηρήσατε, ότι επιστρέφει στην πόλη, επιστρέφει στον αθλητισμό. Έτσι. Άρα λοιπόν, φυσικά και στο Παλέντε Σπορ, και θα έλεγα ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Αβγιανάκης, είναι πάρα πολύ ανοιχτός και έτσι φίλος με τις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν ή πρωταγωνίστησαν ή μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι μακριά από αυτόν οποιαδήποτε λογική να ευνοήσουμε κάποιους και να αφήσουμε να σέρνονται κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν δεν έχει ο Άρης, νομίζω, παρά να θέσει σοβαρά με έναν φάκελο, γιατί αν κάτι μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση όλα λειτουργούν με σχέδιο, λειτουργούν με μελέτη, λειτουργούν με φάκελο. Είσαι έτοιμος, έχεις πρόταση. Ναι. Αυτό είναι, έχετε δίκιο. Στοιχεία, πρέπει, ναι, και οι σύλλογοι δικοί μας να ετοιμάσουν προτάσεις. Όχι μόνο να λέμε πολιτεία χάρισε, δώσε μας κάτι. Γιατί και εγώ βγαίνω στο ραδιόφωνο και διαμαρτύρομαι. Επαναστατώ. Και λέω, μα είναι δυνατόν τον Ηρακλή ή δεν ξέρω το ΒΑΟ ή το Μακεδονικό έσχος. Οκ, εντάξει. Και μετά πάμε να κάνουμε δουλειά λοιπόν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη δεν έχουν κανένα εμπόδιο να προετοιμαστούν και να θέσουν τα ζητήματα. Πάντως, κύριε Κούβελα, καταλαβαίνετε, και νομίζω, δεν ξέρω αν δικαιολογείται τον κόσμο του ΠΑΟΚ τουλάχιστον, ότι είναι επιφυλακτικός. Δηλαδή, μπράβο, έγινε η σύσκεψη. Είμαι όλα όσα άκουγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσιολογικό είναι, Στέργιο. Όλα αυτά τα fake news που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με. Από τα κόμματα έβγαιναν τα fake news. Με τα προεκλογικά ήταν. Δεν θα κάνει το γήπεδο. Μισό λεπτό. Δεν θα κάνει, επειδή είναι φίλος του Μαρινάκη. Θα βγει ο Ταχιάος, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα βγει ο Τζιτζικός, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα κάνει το γήπεδο. Θα διώξει τον Ιβάν από την πόλη. Αυτά έλεγανε. Ξέχασα την αντιπαράθεση και στις δημοτικές εκλογές που είχαν. Φυσικά. Δεν λεγότανε.
Ο Ταχιάος άκουγε, δεν κάνει το γήπεδο. Ο άνθρωπος του Μαρινάκη. Λες και ο Ταχιάος μπορεί να κάνει ή να μην κάνει το γήπεδο, να το σταματήσει να το προχωρήσει. Ο δήμαρχος εννοώ, κάθε δήμαρχος. Οποιοσδήποτε Ταχιάος. Άρα τώρα ο Ζέρβας που είναι ο Ζέρβας και είναι πάθο το κάνει μόνος του. Γι' αυτό λέω ότι είναι καθαρά πολιτικά παιχνίδια. Μίλησα γενικά, χρήσατε και λίγο και ο φόρμος του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Θεσσαλονικός γενικότερα, περιμένει έτσι. Έτσι θα το δεχτώ. Έτσι θα το δεχτώ. Η Θεσσαλονίκη όντως. Να ακούσουμε τον κύριο Κούβαλ την απάντησή του και ναι. Δεν έχω να προσθέσω παρά μόνο, εννοείται συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπατε και εδώ είμαστε και εμείς οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, ξαναλέω, οι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ναι. Έχουμε ενδιαφέρον, μα δεν έχει τώρα το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή είναι πράσινο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί. Προς Θεού, θα ήταν αστείο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν να βοηθήσουμε κι εμείς και ακριβώς αυτό που θέσαμε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξη και την πρόοδο, εδώ θα είμαστε κι εμείς να παρακολουθήσουμε. Μακάρι. Να παρακολουθήσουμε και να... Και να κρυθούμε, να τσιγκλάμε, και να κρυθούμε, κακά τα ψέματα. Να τσιγκλάμε όπου βλέπουμε έτσι. Ότι κολλάνε τα πράγματα. Σωστά. Είναι εύκολο η κριτική να ασκηθεί και στην πολιτική και σε αυτή την κυβέρνηση, στην προηγούμενη, και εμείς την κάνουμε, πολύ εύκολα την κάνουμε. Ναι. Το θέμα εγώ που κρατάω είναι αυτό που είδα το πιο σημαντικό. Οι σύλλογοι επιτέλους να καταθέσουν, αν θέλει ο Άρης το Βικελίδης να μπει το σκέπαστρο, να καταθέσει ένα φάκελο ολοκληρωμένο και να πει μετά, έλα εδώ κύριε Κούβα, έλα εδώ κύριε Μητσοτάκη, έλα εδώ κύριε Αβγιανάκη. Βάζω εγώ 10, δώσ' μου 5. Όχι, εγώ είναι ο φάκελος αυτός, προτείνω αυτό. Για να έχουμε και μια βάση συζήτηση. Απλά να λέμε, όχι πήρε ο ΠΑΟΚ, όχι πήρε ο Άρης, όχι πήρε ο Ηρακλής. Όχι, εγώ ευνοήθηκα τότε, εσύ αδικήθηκες τότε. Δεν πήρε τίποτα ποτέ. Να είδε, ακούσεις αυτά κάνει πάντα. είναι συνήθω. Ο Ηρακλής έχει θέμα. Και ο Άρης έχει θέμα. Πολύ σημαντικά είναι το θέμα με τα τιμολόγια, δεν είναι δικό σας ζήτημα. Εκεί μπαίνει και Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Εκεί είναι το σημαντικότερο τρόικα, θέμα. Η εκπομπή μας δηλαδή. Και η εκπομπή Τρόικα. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν αυτά τα θέματα. Λυθούν, πρέπει να λυθούν τα θέματα για να προχωρήσουν οι σύλλογοι. Είναι σύλλογοι αυτή τη στιγμή. Την ξέρω καλά την υπόθεση. Είναι λυπηρό που σέρνεται τόσα χρόνια. Βέβαια. Και κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν την ύφη. Παλιά διοικητικά στελέχη του Ηρακλή. Πληρώνουν την ύφη. Ενώ η αληθινή υπέτη κάπου βρίσκονται χαμένοι τα βάθη του παρελθόντος και βέβαια κυκλοφορούν. Εδώ θέλει νομοθετική ρύθμιση λοιπόν, κύριε Κούβελα. Εδώ θέλει συνδρομή της πολιτείας από τη στιγμή που γνωρίζετε και το πρόβλημα. Εδώ είναι αλήθεια και θα συμφωνήσω και με την ευκαιρία να σας ξαναπώ ότι οι σύλλογοι, εκτός από πρόταση και φάκελο, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, είναι καλό να απευθύνονται σε όλους όσους κρίνουν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Και να αποφεύγουν, για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερη προσπάθειά τους, το λέω αυτό, να αποφεύγουν τη λογική ότι εμένα είναι φίλος μου ο Δήμαρχος, το κάνω με αυτόν μόνο. Εμένα είναι φίλος μου ένας βουλευτής, το κάνω με αυτόν μόνο. Έτσι δεν πάνε μεγάλες προσπάθειες, συλλογικές προσπάθειες, δεν πάνε μπροστά. Πάνε ίσως άλλες προσπάθειες που είναι μικρότερες, που είναι πιο προσωπικές. Αλλά στις μεγάλες υποθέσεις νομίζω ότι όλοι έχουμε ενδιαφέρον και συμφέρον για την πόλη μας να είμαστε μαζί. Χρειαζόμαστε υποδομές. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.